Δικαστήρια Ευελπίδων. Πάνοπλοι αστυνομικοί οδηγούν στο γραφείο του εισαγγελέα δύο επικίνδυνους ληστές της συμμορίας του Διστόμου. Το 45χρονο Σπύρο Χριστοδούλου, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Αλοδαμπού κρατούμενου στις φυλακές Κορυδαλού, και τον 37χρονο αντιεξουσιαστή Γρηγόρη Τσιρόνη, ο οποίος πριν από 6 χρόνια είχε επικηρυχθεί για τους ληστές με τα μαύρα με το ποσό των 600.000 ευρώ. Προκλητικός, ο Γρηγόρης Τσιρόνης έβριζε τους δημοσιογράφους. Το τρίτο μέλος της συμμορίας του Διστόμου, Σπύρος Δραβίλας, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη απόδραση του καταζητούμενου Βασίλειου Παλαιοκώστα και του Αλκέτρι Ζάι με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλού, είναι νεκρός. Αυτοκτόνησε με καλάζνικοφ για να μην πέσει στα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν περικυκλώσει το σπίτι κρυσφύγετο της συμμορίας έξω από το Βόλο. Γύρω στις 4 άκουσα έναν έτσι πολύ ελαφρύ πυροβολισμό και δεν έδωσε σημασία. Και μετά είδαμε μια πάρα πολύ κίνηση μαζί με την κόρη μου και βγήκαμε, νομίζουμε ότι είναι τροχαίο. Άρχισαν να φωνάζουν ψηλά τα χέρια και είχαν δέσει έναν στο αυτοκίνητο και κρεμόταν και φώναζε εκείνος. «Βγήκα έξω, Σπύρο, Σπύρο, βγήκα έξω, ρε!» να φωνάζει. Αυτός ήταν κρεμασμένος με τα χέρια, με χειροπέδες, μάλλον τον είχαν δέσει ακόμα ένας. Ήταν στην άσφαλτο κάτω. Ο τέταρτος ληστής, ο Γιώργος Πετρακάκος, ο οποίος είχε κάνει ληστείες με τον αρχιτρομοκράτη Νίκο Μαζιώτη σε τράπεζες στα Μέθανα και στην Ακράτα, δεν εντοπίστηκε και κυκλοφορεί ελεύθερος. Οι αστυνομικοί είχαν καταλάβει ότι πίσω από τις δύο ληστείες σε τράπεζα στον Αμπελώνα και στη Φαρκαδόνα κρύβεται η συμμορία του Διστόμου με τη συμμετοχή και του Τσιρόνη. Στην περιοχή είχε μεταβεί κλιμάκιο της Εντρομοκρατικής, το οποίο εντόπισε σε κλεμμένο όχημα το Δραβίλα, ο οποίος μάλιστα είχε πάει να ψωνίσει σε σούπερ μάρκετ. Ο συνεργός του Παλαιοκώστα οδήγησε άθελά του τους αστυνομικούς στο διόρφο σπίτι, κρυσφύγετο που βλέπετε. Με ελικόπτερο έφτασε ομάδα της ΕΚΑΜ και χθες το μεσημέρι αποφασίστηκε να γίνει επιχείρηση. Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το κρυσφύγετο και τους κάλεσαν να παραδοθούν. Τότε ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί από μέσα. Εγώ τους είδα να βγαίνουν με ψηλά τα χέρια κατόπιν κουβέντας που είχαν με τον αξιωματικό των αστυνομικών εκεί πέρα. Λοιπόν, τους είπε να βγουν έξω με ψηλά τα χέρια και όντως έτσι έγινε. Βγήκαν οι δύο, είχαν ακουστεί πιο μπροστά κάποιοι πυροβολισμοί. Αυτούς τους δύο είδα εγώ να βγαίνουν έξω, τρίτο δεν είδα. Κλήθηκαν τα άτομα που ήταν μέσα να παραδοθούν. Εκείνη την ώρα βγήκε άτομο με καλάσνικοφ που ανέφερε ότι θέλει να παραδοθεί αφού το διασφαλίσουμε τη σημαντική ακεραιότητα, πλην όμως μας είπε ότι 2-3 λεπτά πριν συνεργός του αυτοκτόνησε. Πράγματι είχαν ακουστεί μέσα από την υγεία 2-3 πυροβολισμοί. Αμέσως μετά μπήκαν οι αστυνομικοί στο κρυσφύγετο και πέρασαν χειροπέδες στους δύο ληστές, ενώ βρήκαν νεκρό το Δραβίλα. Αρχικά ο Τσιρόνης προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει, δίνοντας ψεύτικα στοιχεία μέσω των αποτιμωμάτων του, όμως οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι έχουν μπροστά τους έναν παλιό τους γνώριμο. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν το κρυσφύγετο και εντόπισαν 3 καλάσνικοφ και 4 πιστόλια, ενώ στην αυλή 3 κλεμμένα αυτοκίνητα ανάμεσά τους και μία Τζάγκουαρ. Τα μέλη της συμμορίας είχαν νοικιάσει το σπίτι που βλέπετε στις φωτογραφίες πριν από περίπου 8 μήνες με ψεύτικα στοιχεία. Επέλεξαν αυτό το σπίτι γιατί ήταν απομονωμένο και είχε μαντρότυχο ύψους 2 μέτρων για να μην τους βλέπουν απ' έξω. Όλο αυτό το διάστημα, όπως λένε κάτοικοι στην περιοχή, απέφευγαν να κυκλοφορούν και προσπαθούσαν να μην κινούν υποψίες, χωρίς όμως πάντα να το καταφέρνουν. Την Τρίτη το απόγευμα, δύο από τους καταζητούμενους ληστές ήρθαν για καφέ σε αυτό το παραλιακό μαγαζί. Ξάπλωσαν σε αυτές τις ξαπλώστρες με τα ρούχα, αποφεύγοντας να ανταλλάξουν βλέμματα με τους υπόλοιπους θαμώνες. Αυτό ήταν το περίεργο σε εμάς, ότι κάθεσαν ξαπλώστρες και ήταν με ρούχα. Δεν ήταν ούτε με βερμούδες, ούτε με τέτοια. Ήταν τα ρούχα τους, είχαν τα σάκου βαγιάζ, από ένα σάκου βαγιάζ ο καθένας, και καθόντουσαν και κοιτούσαν. Τίποτα. Όταν πήγαιναν για καφέ, οι ψώνια προσπαθούσαν να καλύπτουν όσο γίνεται τα χαρακτηριστικά τους με γυαλιά και καπέλα. Όμως το γεγονός ότι κυκλοφορούσε μία Τζάγκουαρ στην περιοχή δεν περνούσε απαρατήρητο. Βλέπαμε αυτοκίνητα να έρχονται σε αυτό το σπίτι, δεν ανοίγαν πόρτες παράθυρα. Ερχόντουσαν διάφορα αυτοκίνητα και καλά αυτοκίνητα και μια μηχανή. Αλλά ανθρώπους όχι, δεν βλέπαμε. Και το Πάσχα δηλαδή ήρθαν η μηχανή, ένα αγροτικό ήταν μεγάλο, ένα τζιπ μεγάλο. Αλλά και το βράδυ δηλαδή που ερχόντουσαν τα αυτοκίνητα, βλέπαμε ότι μπαίναν μέσα. Σβήναν τα φώτα και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ένα φως. Η συμμορία του Διστόμου ετοίμαζε ληστεία στην περιοχή Νέο Μοναστήρι στη Λάρισα. Κάτοικοι λένε ότι χθες το μεσημέρι είδαν τα μέλη της συμμορίας του Διστόμου, τα οποία είχαν μεταμφιεστεί, να προσπαθούν να μπουν στην τράπεζα για να κάνουν πρόβα της ληστείας. Οι δύο φορούσαν περούκα, ο ένας φορούσε γυαλιά και καπέλο.
Τις έρευνες είναι ασφάλεια και δρομοκρατική, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ο Πετρακάκος, Δραβίλας και Χριστοδούλου είχαν συνεργαστεί στα ληστείες με τον αριθμοκράτη Μαζιώτη, αλλά και τον διαβόητο δραπέτη Παλαιοκώστα. Όπως λένε οι αστυνομικοί, δεν αποκλείται μέρος των χρημάτων από τις ληστείες να πήγαινε στο λεγόμενο επαναστατικό ταμείο.